αεροπλάνο της εταιρείας Jet2 που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπέρμιγχαμ στην Ατάλια έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη και αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι δισεογραφικά site ένας πιλότος φέρεται να λιποθύμησε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στα 30.000 πόδια με το συγκυβερνήτη να παίρνει τη σκυτάλη στο πιλωτήριο για να το προσγειώσει εκτάκτως στην Ελλάδα. Ενώ ήμασταν όλοι καθισμένοι παρατηρήσαμε ότι κάτι συνέβαινε στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, είπε επιβάτης στο Birmingham Live. Πιστεύαμε ότι κάποιος είχε τραυματιστεί στην τουαλέτα ενώ υπήρχαν αναταράξεις. Μας είπαν ότι προσγειωνόμαστε στην Ελλάδα λόγω επίγουσας ιατρικής ανάγκης. Ένας εκπρόσωπος της Jet2 είπε στο Insider πως ένα πλήρωμα αντικατάστασης μετέβη στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να πάρει τους πελάτες στην Ατάλια το ίδιο βράδυ.